Γιώργος Ρακάς, αρθρογράφος, συγγραφέας, κοινωνιολόγος και πολιτικός επιστήμονας, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Ρακά. Γεια σας, κύριε Δαμοβολίτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Ρακά, πρόσφατα με ένα άρθρο σας στη Huffington Post κάνατε τη δική σας αποτίμηση για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Λεπέν στη Γαλλία, Μελόνι στην Ιταλία, το AfD καλπάζει στη Γερμανία, που μαστίζεται μάλιστα το AfD και με πολλά σκάνδαλα που θα μας τα αναλύσετε στη συνέχεια, με υποθέσεις διαφθοράς που εμπλέκονται έτσι τα μέλη του για θέματα κατασκοπίας και με τους Κινέζους και με τους Ρώσους. Παρ' όλα αυτά όμως και στην Ολλανδία και στην Αυστρία είχαμε μεγάλη αύξηση στα κόμματα της ακροδεξιάς, που και στον προσδιορισμό υπάρχει θέμα, και θέλω να μας πείτε αν αυτό είναι μια ιδεολογική μετατόπιση ή αν είναι μια αντισυστημική τιμωρητική ψήφος λόγω της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε υπάρχει μια έκφραση δυσαρέσκειας και αντίθεσης, αν θέλετε, με ευρωπαϊκές πολιτικές που ενδεχομένως όχι με την ίδια ένταση όσο πριν από μία δεκαετία, παρόλα αυτά επιμένουν να υλοποιούνται και μεγάλα κομμάτια των ευρωπαϊκών κοινωνιών πλήττονται όλο ένα και περισσότερο από αυτές. Θα αναφέρουμε για παράδειγμα το μεταναστευτικό. Βλέπουμε τι συμβαίνει στο Παρίσι, στο Βερολίνο, στην Κεντρική Ευρώπη, δηλαδή το πώς αυτή η λεγόμενη πολυπολιτισμική κοινωνία έχει οδηγήσει σε κρίση τη συνοχή αυτών των κοινωνιών. Είναι επίσης ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιεί τις πολιτικές για τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση, οι οποίες δεν έχουν λάβει υπόψη τους άλλες ανάγκες των ευρωπαϊκών κοινωνιών, όπως για παράδειγμα η διατροφική τους αυτοδυναμία, η γεωργική παραγωγή, ακόμα και η βιομηχανική παραγωγή, αν θέλετε. Και φυσικά είναι ζητήματα που αφορούν σε αυτό που λέμε ευρωπαϊκή κυριαρχία, δηλαδή στο πώς στέκεται η Ευρώπη απέναντι στον κόσμο. Εδώ βέβαια έχει συμβεί σε σχέση με την άνοδο των κομμάτων τα οποία κινούνται σε ένα εύρος. Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα ακροδεξιά. Δηλαδή η Μελόνι που συνομιλεί με τον Τράγκη και έχει επιδείξει άλλη στάση, για παράδειγμα απέναντι στο Ουκρανικό, έχει επιδείξει μια άλλη οριμότητα απέναντι στα ζητήματα της Ευρώπης, για παράδειγμα σε σύγκριση με το AfD, καταρχάς δεν είναι στις ίδιες ευρωομάδες, δεν ανήκουν στις ίδιες ευρωομάδες. Εξάλλου το AfD, εξαιτίας των σκανδάλων που αναφέρατε, κατασκοπίας αποπέμφθηκε από την ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία στην οποία άνοιγε, την ευρωομάδα εννοώ. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι κινούνται σε ένα εύρος, δηλαδή από συντηρητικά δεξιά μεταρρυθμιστικά κόμματα, όπως αυτοπροσδιορίζεται η ίδια η ευρωομάδα της Μελόνι, μέχρι όντως ακροδεξιά και σκληρά ακροδεξιά κόμματα. Σημασία έχει όμως ποιο είναι το περιεχόμενο, δηλαδή η άνοδος εκφράζει ακριβώς την αυξανόμενη αντίθεση όλο ένα και μεγαλύτερων κομματιών της ευρωπαϊκής κοινωνίας, πλέον και των μεσοστρωμάτων, απέναντι σε μια κατάσταση στην Ευρώπη που, αν θέλετε, τα τελευταία χρόνια ακόμα και κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ή Ευρωπαίοι ηγέτες την αναγνωρίζουν, όπως για παράδειγμα ο Μακρόν στη Γαλλία έχει μιλήσει αρκετές φορές για τα προβλήματα που προκαλούνται από το Ισλάμ, έτσι, τις αποσχιστικές τάσεις, τις παράλληλες κοινωνίες. Παρ' όλα αυτά, στην πράξη και το αποτέλεσμα δεν έχει καταφέρει να κάνει κάτι. Συνεπώς, χτυπάει καμπανάκι στην Ευρώπη και αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι βρίσκεται σε μια περιδίνηση και αυτό αποτυπώνεται κατεξοχήν στο αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο γαλλογερμανικός άξονας, έτσι, η Γαλλία και η Γερμανία, που άλλοτε ήταν η πηγή του δυναμισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κορυφαίες χώρες μέσα σε αυτήν, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών προκάλεσε στο εσωτερικό μεγάλη πολιτική κρίση. Και σε ό,τι αφορά στη Γαλλία, που πλέον βαδίζει σε πρόορες εκλογές, αλλά και σε ό,τι αφορά στη Γερμανία, όπου όλα τα κόμματα του συνασπισμού, του παρόντος κυβερνητικού συνασπισμού, φτάνουν, εμφανίστηκαν να υπολείπονται από το AfD, την εναλλακτική για την Γερμανία, η οποία ήταν ψηλά παρόλο τα σκάνδαλα που ξέσπασαν. Επειδή αναφερθήκατε στην πράσινη
ενέργεια και τα δεινά που προκαλεί στα μεσαία στρώματα, κυρίως τους αγρότες, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με την μεταποίηση προϊόντων, γιατί μπαίνει το θέμα του ανταγωνισμού λόγω του κόστους. Είναι, θεωρείται, σημείο καμπής η απόφαση των G7 να δώσουν από τη μια 50 δισεκατομμύρια για τον πόλεμο στην Ουκρανία και από την άλλη να περνάνε σε περικοπές και να κάνουν εξορθολογισμό στις δημόσιες δαπάνες προκειμένου να μπουν στην πράσινη μετάβαση? Αυτό είναι το ένα που θέλω να μας απαντήσει. Επειδή αναφερθήκατε και στον τρόπο που προσεγγίζονται πλέον οι ορολογίες ακροδεξιά και πέριξ της δεξιάς, το 30% που πήρε η κυρία Λεπέν μπορεί να χαρακτηρίσει, ας πούμε, ότι μπορεί να δώσει μάλλον τον ορισμό ότι ξαφνικά το 30% της γαλλικής κοινωνίας με τέτοια δημοκρατική παράδοση έγινε ακροδεξιά? Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Προφανώς το κόμμα της Λεπέν έχει κάνει αρκετά βήματα ώστε να μετακινηθεί προς αυτό που λέμε κέντρο, δηλαδή πιο ήπιες τοποθετήσεις, και έχει αλλάξει και τη ρητορική του. Σε οποιαδήποτε περίπτωση έχει τεράστιες διαφορές από αυτόν τον χώρο και την περίοδο όπου την ηγεσία την είχε ο πατέρας της. Εάν προσέξει κανείς, και έβλεπα εχθές μια ομιλία της, αυτό που λέει είναι ότι η Γαλλία είναι προπύργιο συλλογικών και ατομικών ελευθεριών, οι οποίες υπονομεύονται κέρια από την πολυπολιτισμική κοινωνία και από την εξάπλωση ενός Ισλάμ που θέλει να επιβάλλει τους δικούς του κανόνες στα γκέτο και να διαμορφώσει παράλληλες κοινωνίες, και ότι ξεκάθαρα η Λεπέν λέει ότι αυτό δεν είναι ανεκτό. Η ρητορική της όμως περιστρέφεται γύρω από τις θεματικές, για παράδειγμα, της ελευθερίας και των δικαιωμάτων, και άρα είναι εξαιρετικά δύσκολο έτσι πλέον να κατατάξει κανείς κάποιο κόμμα, αν και το μεγαλύτερο πρόβλημα με τη Λεπέν, διότι έχει κάνει και βήματα και έχει αλλάξει τις θέσεις και σε άλλα ζητήματα, για παράδειγμα όπως αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον πλέον, αυτό που λέμε ευρωσκεπτικιστικό μπλοκ δεν υπάρχει ή αναφέρεται σε πολύ λιγότερα κόμματα από ό,τι αναφερόταν τη δεκαετία του 2000 στη δεκαετία 2010. Τα περισσότερα κόμματα από αυτήν την πλευρά ή τέλος πάντων πέραν της κεντροδεξιάς ουσιαστικά επιμένουν στην Ευρώπη, δηλαδή επιμένουν στην ευρωπαϊκή κυριαρχία πλέον. Δεν αμφισβητούν, δεν είναι υπέρ δηλαδή της διάλυσης ή του κατακαιρματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που ζητούν είναι μια ισχυρή Ευρώπη η οποία θα είναι σε θέση να προστατέψει και τα συνιστώντα εθνικά της κράτη. Από εκεί και πέρα όμως το μεγάλο πρόβλημα όλων αυτών των κομμάτων είναι ότι έχουν τεράστιο έλλειμμα σε επίπεδο αυτό που λέμε ατζέντα, σε επίπεδο υλοποίησης. Δηλαδή μπορεί μεν τα συνθήματά τους να κινούνται προς μια κατεύθυνση, αλλά δεν έχουν επεξεργαστεί πολιτικές προκειμένου να υλοποιήσουν την κατεύθυνση αυτή. Επομένως είναι πάρα πολύ πιθανόν αυτό που είδαμε για παράδειγμα την προηγούμενη δεκαετία, το δεκαετία του 2010, με διάφορα κόμματα του αριστερού λαϊκισμού, όπως ήταν υποδέμος αν θέλετε, ή μάλλον καλύτερα να τα χαρακτηρίσω δημαγωγικά και όχι λαϊκιστικά, όπως ήταν υποδέμος ή ο ΣΥΡΙΖΑ, και το φαινόμενο που εμείς εδώ το γνωρίζουμε πολύ καλά, της κολοτούμπας, δηλαδή μιας ρητορικής που δεν έχει αντιστοιχεία σε πραγματικές πολιτικές, και όταν καλείται να κυβερνήσει αναγκάζεται να κάνει τα αντίθετα από αυτά που υποσχέθηκε. Είναι και στο πιθανό, αν και η περίπτωση της Μελόνι μας δείχνει κάτι άλλο. Μας δείχνει ότι η Μελόνι επιμένει, για παράδειγμα, στην Ιταλία σε σχέση με το μεταναστευτικό ή με την αντιπαράθεσή της με την λεγόμενη woke κουλτούρα στα οικονομικά ζητήματα, έχει επιδείξει όμως πολύ μεγαλύτερη φρόνηση, και από εκεί προκύπτει εξάλλου και η καλή σχέση που έχει διαμορφώσει με τον Μάριο Ντράγκη, ο οποίος ιδεολογικά και πολιτικά έτσι δεν μπορεί να πει κανείς συνάφεια με το κόμμα της Μελόνι και την προέλευσή της. Που να πούμε, κύριε Ρακάβε, ότι επειδή το περιγράψατε, σε όλη αυτή την περίοδο που δημαγωγικά κόμματα όπως Ποδέμος και ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβαιναν, ο τεχνοκράτης Ντράγκη ήταν στο στόχαστρο. Ο τεχνοκράτης Ντράγκη ήταν στο στόχαστρο. Καταρχάς γνωρίζουμε και από τις διαδικασίες της λεγόμενης διαπραγμάτευσης
ότι είχε συμβάλει στο να παραμείνει η Ελλάδα, δηλαδή είχε βοηθήσει την Ελλάδα. Εντάξει, νομίζω ότι ο τρόπος που βλέπαμε την Ευρώπη εκείνη την δεκαετία, και σε αυτό φυσικά συνετέλεσε και ο Σόιμπλε, έτσι, η γερμανική ακαμψία, η περίφημη και ούτω καθεξής, ήταν όμως και από την άλλη παραμορφωτικός στο ότι τσουβαλιάζαμε όλη την Ευρώπη, και πιστεύω ότι πλέον η ελληνική κοινωνία έχει αντιληφθεί, όπως και όλες οι κοινωνίες, ότι η ευρωπαϊκή παράμετρος, η παράμετρος μιας ισχυρής Ευρώπης, μιας Ευρώπης όμως που έχει σύνορα, είναι μια ευρωπαϊκή Ευρώπη, δηλαδή έχει πολιτισμό, δεν είναι ένας τροχονόμος πολιτισμών που διασταυρώνεται στο εσωτερικό της. Τη χρειαζόμαστε, και τη χρειαζόμαστε διότι σε ένα πλανήτη όπου συγκρούονται οι μεγάλες αυτοκρατορίες, έτσι όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι η Κίνα, σε ένα πλανήτη όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν σε πάρα πολλά ζητήματα να έχουν τραβήξει το δικό τους δρόμο, δεν μπορεί το κάθε ένα εθνικό κράτος της Ευρώπης ξεχωριστά να αντιπαλέψει τους γίγαντες, τους γεωπολιτικούς που συγκρούονται και οργανώνουν το παγκόσμιο σύστημα αυτήν ακριβώς την ιστορική στιγμή. Από εκεί και πέρα, τώρα σε σχέση με τις πράσινες πολιτικές, αξίζει να πούμε το εξής. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα γεγονός. Το αντιλαμβανόμαστε και φέτος, και θα το αντιληφθούμε ακόμα πιο καθαρά από τις θερμοκρασίες που θα αυξάνονται. Μας περιμένει ένα ιδιαίτερο ζεστό καλοκαίρι, και αυτό συνεπάγεται και μεγάλο ρίσκο σε ό,τι αφορά στις πυρκαγιές, και ότι οι πόλεις μας θα καταστούν αβίωτες, όλο ένα και περισσότερο αβίωτες. Όλη την προηγούμενη περίοδο το κουβεντιάζουν αυτό έντονα στην επικαιρότητα, ακόμα και στην Ελλάδα, οι λεγόμενες θερμικές νησίδες, οι οποίες, δηλαδή το πώς είναι φτιαγμένες οι πόλεις μας έτσι ώστε να πολλαπλασιάζουν την θερμοκρασία και να πολλαπλασιάζουν την αίσθηση της δυσφορίας. Όλα αυτά τα πράγματα συνεπάγονται υπέρμετρο οικονομικό κόστος, το οποίο πλήττει άμεσα, δηλαδή την κλιματική αλλαγή δεν τη βλέπουμε ως εκτίμηση, τη βλέπουμε ως ένα πραγματικό οικονομικό κόστος που προστίθεται διαρκώς και προκαλεί κρίση στις οικονομίες. Επομένως, η πράσινη μετάβαση είναι μια αναγκαιότητα. Το πώς υλοποιείται, για παράδειγμα, όμως, δηλαδή το πώς αρκετές η Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα έκανε πίσω η Ούρσουλα von der Leyen πριν από λίγους μήνες, είχε αποφασίσει να μετακυλήσει το μεγαλύτερο κομμάτι του κόστους αυτής της μετάβασης στους αγρότες, για παράδειγμα, βάζοντάς τους πάρα πολύ έντονους περιορισμούς, οι οποίοι μεταφράζονταν σε μη βιωσιμότητα της δουλειάς τους. Αυτό είναι το μέγα λάθος. Δηλαδή ότι οι πράσινες πολιτικές στην Ευρώπη χαρακτηρίζονται αφενός από μια κοινωνική αναλγησία και μετακυλίουν το μεγαλύτερο κομμάτι του κόστους αυτής της μετάβασης στα μεσαία και τα κατώτερα στρώματα, ενώ ήδη πλήττονται. Τα μεσαία στρώματα στην Ευρώπη βρίσκονται σε υποχώρηση για πάρα πολλά χρόνια. Και άρα αυτό είναι που θα πρέπει να κουβεντιάσουμε, δηλαδή το πώς να έχουμε μια πράσινη μετάβαση η οποία να μην ευνοεί μόνον ή κυρίως τους πλουσιότερους αφενός, και αφετέρου ότι η Ευρώπη έχει μια τάση να νομοθετεί αυτάρεσκα. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, και σε ό,τι αφορά στην νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη και ούτω καθεξής. Δηλαδή, σαν να θέλει να αποδείξει τον εαυτό της πόσο περιβαλλοντικά ευαίσθητη είναι ή πόσο ευαίσθητη γύρω από ζητήματα δικαιωμάτων, και δεν κοιτάει στην πράξη το αποτέλεσμα των νομοθετημάτων της. Με συνέπεια, για παράδειγμα, οι σχετικές κινήσεις που αφορούν στην ηλεκτροκίνηση να πλήττουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία δυσανάλογα και να δίνουν το στρατηγικό πλεονέκτημα στην Κίνα, η οποία είναι ο κατεξοχήν παραγωγός των μπαταριών των αυτοκινήτων και έχει τα ηνία της ηλεκτροκίνησης και σε ό,τι αφορά ακόμα και στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για να κατασκευαστούν οι μπαταρίες και ούτω καθεξής. Αυτό, και τώρα, δηλαδή, βέβαια, σε αυτό που λέτε τώρα προσπαθεί να το αντιστατνήσει προσθέτοντας δασμούς και στα αυτοκίνητα και στις μπαταρίες, στις κινέζικες, στα ηλεκτρικά, που αυτό με τη σειρά του φέρει μια σειρά από άλλα προβλήματα. Ναι, διότι δεν υπάρχει μια λύση τέλεια, δηλαδή μια σχέση, αν θέλετε, μεταξύ της πράσινης πολιτικής, από τη μία, της γεωπολιτικής αυτοδυναμίας η οποία πρέπει να έχει η Ευρώπη από την άλλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από μερικά χρόνια ένα πολύ μεγάλο κοίτασμα στην Ολλανδία φυσικού αερίου το εγκατέλειψε η Ολλανδία στο όνομα της πράσινης μετάβασης,
Και όταν χτύπησε την πόρτα μας η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ξύπνησε η Ευρώπη και ανακάλυψε ότι είναι ενεργειακά εξαρτημένη. Και αυτό διότι οι πολιτικές της ήταν αυτό που είπα προηγουμένως, κατά κύριο λόγο αυτάρεσκες και αντιρεαλιστικές. Σαν να θέλουν να αποδείξουν ότι η Ευρώπη είναι η πρωταθλήτρια της οικολογικής συνείδησης του πλανήτη, που δεν είναι. Και δίχως να κοιτάμε και να κοιτάζει η Ευρώπη τις συνέπειες αυτών των πολιτικών. Η κατά συνέπεια έχει σημασία να δούμε, φυσικά υπάρχει κλιματική αλλαγή και να ανοίξει μια συζήτηση, ποια είναι η βέλτιστη πολιτική πράσινης μετάβασης, έτσι ώστε να μην πλήττει αυτή τις ίδιες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Τώρα να κλείσουμε κάτι τελευταίο, πολύ σύντομα. Επειδή το θίξαμε λίγο ακρόθυγος και το έχετε δείξει εσείς στο άρθρο σας, είναι ενδεικτικό το ότι το AfD μαστίζεται από σκάνδαλα που μέλη του ήταν κατηγορούνται για τα σκοπεία υπέρ της, των ρώσικων και των κινέζικων συμφερόντων. Θέλω να μείνουμε όμως στη ρώσικη επιρροή στην Ευρώπη, που πόσο αυτό επηρέασε στις εκλογές θα μας πείτε εσείς την εκτίμησή σας, όμως πώς τα ρώσικα δίκτυα, ας πούμε, μπαίνουν και επηρεάζουν τις πολιτικές στην Ευρώπη και κυρίως μέσα από την ακροδεξιά, γιατί ένα παλαιότερο σκάνδαλο νομίζω υπήρχε με την Μαρί Λεπέν. Υπήρχε σε σχέση με κάποια δάνεια που είχε συνάψει. Κοιτάξτε, καταρχάς, εάν δεν υπήρχαν οι Ρώσοι και η ρωσική διείσδυση σε αυτά τα κόμματα, αυτά τα κόμματα θα είχαν μια ενιαία ευρωομάδα και θα ήταν η δεύτερη δύναμη στην Ευρώπη. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχουμε δύο ευρωομάδες, τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς Μεταρρυθμιστές, που έχουν ξεκάθαρη άποψη ως προς τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και όχι μόνο, και αν θέλετε δείχνουν και μεγαλύτερο επίπεδο σοβαρότητας απέναντι στα ζητήματα και έχουν και περισσότερες πολιτικές θέσεις, και από την άλλη η εβδομάδα της ταυτότητας και της δημοκρατίας, όπου πραγματικά εκεί μπορεί κανείς να διαπιστώσει διάφορες περιπτώσεις όπου όντως με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο γίνεται συσχέτιση με το αφανές ρωσικό κόμμα. Αυτό προκαλεί στην Ευρώπη μια καθήλωση, στην ευρωπαϊκή πολιτική. Είναι στόχος του ρωσικού, του λεγόμενου υβριδικού πολέμου, να παροξύνει τις αντιθέσεις της Ευρώπης, όχι μόνο να τις παροξύνει, αλλά να τις παροξύνει με έναν τρόπο που δεν υπάρχει, αν θέλετε, κάποια διέξοδος. Δηλαδή, η βασική στρατηγική του ρωσικού υβριδικού πολέμου για την Ευρώπη είναι να προκαλεί συγκρούσεις και να επιτείνει μια πόλωση η οποία δεν έχει ποτέ λύση. Διότι την ενδιαφέρει δια της ανακύκλωσης μιας αστάθειας και μιας κρίσης η Ευρώπη να παραλύσει. Η ευρωπαϊκή παράλυση είναι και αυτό το έκανε και την περίοδο 2010-2020 με την οικονομική κρίση στην Ευρώπη. Δηλαδή τροφοδοτούσε κόμματα και από την αριστερά και από τη δεξιά, δεν έχει πολιτικό κριτήριο η ρωσική προπαγάνδα, τροφοδοτούσε κόμματα τα οποία ουσιαστικά οι θέσεις τους οδηγούσαν σε παράλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι κρίνει η Ρωσία ότι με μια Ευρωπαϊκή Ένωση σε διαρκή εσωστρέφεια, όπου θα χαμηλώνει διαρκώς, είναι προς το συμφέρον της Ρωσίας, και ποιο είναι το συμφέρον της Ρωσίας? Να επανέλθει και να εγκαθιδρύσει στην Ανατολική Ευρώπη τις σφαίρες επιρροής που έχασε το 1989. Σημασία όμως έχει τώρα, και με αυτό ίσως να πρέπει να κλείσουμε, ότι η Ανατολική Ευρώπη αναδεικνύεται σε ιδιαίτερο πόλο ευρωπαϊκό, δυναμικό. Δηλαδή, εάν το κέντρο κράτησε, που είπε η Von der Leyen μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα αποτελέσματα στην Τσεχία, στην Πολωνία, σε μια σειρά από αυτές τις χώρες, οι οποίες αναδεικνύουν μια κεντροδεξιά η οποία έχει πολύ καθαρότερες θέσεις και στο μεταναστευτικό και απέναντι στη Ρωσία και σε ζητήματα κυριαρχίας και σε ζητήματα άμυνας. Και υπάρχει μεγάλη διαφορά από την κεντροδεξιά της Ανατολικής Ευρώπης και την κεντροαριστερά της Ανατολικής Ευρώπης σε πάρα πολλές περιπτώσεις σε σχέση με με το ότι συμβαίνει στη Δυτική Ευρώπη. Ή, για παράδειγμα, στη Σκανδιναβία. Στη Σκανδιναβία, στη Δανία, για παράδειγμα, οι πολιτικές εναντίον της ανεξέλεκτης μετανάστευσης προέρχονται από ένα κεντροαριστερό κόμμα. Μάλιστα. Άρα,
η μεγάλη κρίση της Ευρώπης ουσιαστικά είναι κρίση της Δυτικής Ευρώπης. Και του παραδοσιακού κέντρου ισχύως. Και δεν είναι και μακριά την πραγματικότητα τη γεωπολιτική αυτό που προσπαθεί να περάσει η Ρωσία, γιατί μια κρίση στην Ευρώπη σημαίνει και κρίση στους προϋπολογισμούς των κρατών που είναι στο ΝΑΤΟ και αυτό φέρνει μια σειρά προβλήματα. Κύριε Ρακά, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και τη συζήτηση που είχαμε στο News Hub. Γεια σας. Να είστε καλά.